Καλά, εγώ πιστεύω. Έχετε μετανιώσει, έχετε μετανιώσει. Γιατί το κάνατε, γιατί. Ε, κολόπεδο, ε, μπουσκάρι. Ε, αλήθη. Χορηγήθηκε 48 χρονοθεσμία για την απολογία του κατηγορημένου και το της οικογένειας που έχω αναλάβει είναι να διευκανθεί πλήρως η υπόθεση να συμβράβουμε και εμείς από την πλευρά μας στο έργο των αγκητικών αρχών προκειμένου αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη να διευκανθεί και ως προς τις προσωπικές δικές του, αλλά και ως κοινωνικό φαινόμενο, διότι οι επαναλαμβανόμενες γυναικοκτονίες των τελευταίων καιρών πρέπει να έχουν κάποια αιτία, η οποία είναι βαθύτερη και πρέπει και κοινωνικά να αναστηθεί. Έχετε μιλήσει μαζί του? Έχω μιλήσει μαζί του με δυσκολία, δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσει στο βαθμό που θα μπορούσα να αποδοτική η συνεργασία μας, όμως η ανάκληση προχωρεί. Εμείς θα συγγράμουμε με όποιες δυνάμεις έχουμε, με την αλήθεια και επαναλαμβάνω, θα κάνω μια προσπάθεια, είναι η εντολή της οικογένειας αυτή, να κατανοηθεί το φαινόμενο αυτό που τώρα τελευταία νοσηρά βασανίζει στην κοινωνία μας, της βίας κατά των γυναικών και κατά των ευάλωτων ομάδων. Κοιτάξτε, η λέξη μετάνοια είναι κάτι το οποίο είναι υποκειμενικό. Στο βαθμό που ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει τις πράξεις του, η μετάνοια προϋποθέτει πλήρη συνείδηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πλήρη συνείδηση για να εκφράσει με αυτή την έννοια τη μετάνοια. Έχει προσπαθεί να κατανοήσει τι συνέβη. Από εκεί και πέρα, εμείς θα συγγράμουμε και βοηθώντας τον ίδιο να μπορέσει να συνειδητοποιήσει. Είναι ξεκάθαρο, το επαναλαμβάνω, η εντολή. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει και κοινωνικές διαστάσεις, το οποίο έχει απασχολήσει και την υπεράσπιση και την οικογένεια κυρίως. Θέλουμε οπωσδήποτε, με αφορμή και αυτή την υπόθεση, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει αυτή η νοσηρότητα της βίας κατά των γυναικών. Η οικογένειά τους, σας είπα, είναι σοκαρισμένη, δεν μπορεί να το κατανοήσει. Είναι κάτι το οποίο είναι εδώ στο νησί. Έχετε ετηθεί ψυχιατρική τραυματογνωμοσύνη για τον εντολέα? Όχι, δεν έχουμε ετηθεί. Εξάλλου συνυπερασπίζομαι τον κατηγορούμενο με συνάδελφο, τον οποίο θα συνοηθούμε και πάση τόση αυτά που θα δούμε μέχρι να ετοιμάσουμε την απολογία. Έχει προσθέσει κάποια άλλη ψυχιατρική? Όχι, η προανάκριση έχει ολοκληρωθεί και οτιδήποτε καινούριο θα παρουσιαστεί ενώ έχουμε κυρίω να κάνουμε. Αυτό το οποίο το είχε όμως πάντως το επαναλαμβάνω, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το όνομα. Είναι ρητή και πολύ επιτακτική εντολή της οικογένειας. Πρέπει οπωσδήποτε να διαλευκαθούν οι συνθήκες, όχι μόνο για να κατανοήσει η ίδια η οικογένεια το φαινόμενο, αλλά επειδή υπάρχει ένα κοινωνικό ευρύτατο ενδιαφέρον σε μια νοσηρότητα επαναλαμβανόμενη, η οποία επιτέλους πρέπει να αναζητήσουμε τις ρίζες και τα αίτια της. Και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, και όχι σε επίπεδο ατομικών ευθυνών, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικών ευθυνών και σε επίπεδο νοοτροπίας και αντιλήψεων. Είναι απολύτως συντετριμμένοι, αντιμετωπίζουν το ακατανόητο, κάτι το οποίο ποτέ δεν είχαν διανοηθεί ότι μπορεί να συμβεί. Έτσι, κάτι το οποίο έρχεται ξαφνικά και δαυλώσουν ευθεία, ο οποίο όμως προϋποθέτει και ένα υπόβαθρο προσωπικό, ψυχικό, κοινωνικό, το οποίο η οικογένεια δεν μπορούσε να κατανοήσει. Και ας είμαστε και ειλικρινείς, αυτά τα φαινόμενα της βίας, της τόσο έντονης βίας, είναι δύσκολο να τα αποδώσουν αποκλειστικά στην πρόθεση, στη διάθεση του δράστη. Είναι βαθύτερα προβλήματα, τα οποία, γι' αυτό το επαναλαμβάνω, χρειάζονται και προσέγγιση από το κράτος, από την κοινωνία, από τους θεσμούς, από τους χρονιακούς θεσμούς. Πρέπει να προετοιμάσουμε την κοινωνία μας
για να καταστήλουμε τη βία κατά των ευάλωτων ομάδων. Θα σκεφτεί η άρση των επικοινωνιών από την πλευρά της δικηγού σας, που θεωρείτε ότι ισχύουν αυτά που λέγονται ότι παρακολουθούσε τους λογαριασμούς προς το εντολέας. Εγώ δεν ξέρω αυτά τα πράγματα. Εγώ σας λέγω από τώρα ότι εμείς θα συνενέσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα, σε οποιοδήποτε ανακριτική πράξη.